Λοιπόν, βρισκόμαστε εδώ στο κανόνι Θερμής, σε μια ξενοδοχειακή μονάδα, όπου είχε αρχίσει η προσβολή, ε, αλλά υπάρχουν ακόμα γεροί και γι' αυτό ήρθαμε να κάνουμε την επέμβαση που έχει διάρκεια δράσης ένα έτος από τώρα. Ε, είναι η μοναδική εγκεκριμένη, έχουμε πει, επιστοποιημένη ε, διαδικασία επέμβασης για το σκαθάρι του φήνικα. Ε, ε, ήθελα όμως να τονίσω ε, ότι στην περιοχή της μητηλίνης κοντά στη Μητρόπολη της πόλης, έχει γίνει αρκετή ζημιά. Στα περίχωρα ακόμα μπορούμε να προλάβουμε καταστάσεις. Ε, και αναφέρομαι βασικά στην Παναγιούδα, στα Πάμφυλα και στο δάσος που έχουμε, το, στην παραλία της Παναγιούδας. Ε, Εκεί τι γίνεται... Εκεί είναι αρμοδιότητα του Δήμου από ό,τι έχουμε μάθει. Ε, καλά θα ήταν άμεσα να κινητοποιηθεί ο Δήμος. Τους έχουμε ενημερώσει για τη διαδικασία. Α, θα ήταν καλά να άμεσα να δραστηριοποιηθούν και από εκεί. Ήδη σε πολλά σπίτια και αυλές στα περίχωρα που είτε λείπουν οι διοκτήτες, είτε είναι εγκαταλειμμένα πια οι κήποι και οι του. Εκεί γίνεται εκτροφείο τους καθαριού. Γεννάει, πολλαπλασιάζεται, τρώει το φίνικα σε αυτή την αυλή την εγκαταλειμμένη, ε, βγαίνει το ακμαίο που πετάει και προχωράει και με διαδίδεται σε όλη τη γειτονιά. Ε, πέρα από αυτό, επειδή άρχισαν να ενδιαφέρονται και κάποιοι ξενοδόχοι σε Καλονή, Μόλιβο πέτρα, εκεί ακόμα δεν έχουμε εμφανείς προσβολές. Καλό θα ήταν όμως να επέμβουν προληπτικά, γιατί όταν αρχίσουν να βλέπουν τα συμπτώματα, μπορεί να χάσουν κάποιους φήνικες, να μπορεί να είναι αργά πια. Ε, όσον αφορά την επέκταση της, τους καθαριούς στο νησί, έχουμε διαπιστωμένους φίνικες με πρόβλημα από τη μεριά του Μανταμάδο μέχρι τη Σικαμιά και προχωράει προς Εφταλού. Στον Πολυχνίτο έχουμε μεγάλο πρόβλημα και στα Βατερά. Στην καλονιά ακόμα δεν έχει εμφανιστεί. Από εδώ δηλαδή ξεκινώντας ακτίνα, γέρα, πλωμάρι, Πολυχνίτο, είναι, έχει πάει το σκαθάρι. Στην Καλονή ετοιμάζεται και προχωράει προς ε, Μόλιβο Πέτρα. Καλά είναι προληπτικά να ενδιαφερθούν, να ρωτήσουν και να επέμβουν. Το σπίτι Παπαγεωργίου Μονοπρόσωπη ΑΕ εστιάζει στη βελτίωση της υγείας και στην ποιότητα ζωής προσφέροντας τον περιβάλλον μοναδικές γεωπονικές λύσεις. Μία από αυτές τις λύσεις είναι και ο έλεγχος του καθαριού, του κόκκινου καθαριού στους φίνικες. Μέχρι και σήμερα, οι δύο βιολογικοί και χημικοί φορεί ελέγχου που έχουν χρησιμοποιηθεί δεν ήταν πολύ αποτελεσματικοί και έπρεπε να είναι επαναλαμβανόμενοι σε σύντομα χρονικά διαστήματα. Η νέα μέθοδο είναι αξιόπιστη, ασφαλή και με ελάχιστη παρεμβολή στο περιβάλλον. Πλέον, με μία εφαρμογή, το έτο προστατεύουμε το φίνικα από την εξάπλωση του κόκκινου σκαθαριού που προκαλεί σοβαρέ ζημιέ ακόμα και στην ολοκληρωτική καταστροφή. Εφαρμόζουμε την πρωτοποριακή και καινοτόμο μέθοδο της μικροέχυσης 3 micro injection τεχνολογίας ευρα... που αναπτύχθηκε και κατοχυρώθηκε με δίπλωμα ευρωστεχνίας από την Sygenta Professional Solutions μετά από χρόνια έρευνα. Έχει έγκριση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για εφαρμογή στον αστικό ιστό.